Βασίλη, καλησπέρα. Καλησπέρα σας, τι κάνετε? Είμαστε καλά, εσύ πώς είσαι? Καλά, εδώ στο γήπεδο ετοιμαζόμαστε για την προπόνηση. Ετοιμαζόσαστε για την πρώτη σας προπόνηση με τον Βαγγέλη Αγγέλου. Φαντάζομαι εσύ λόγω ηλικίας δεν πρέπει να πρόλαβες να συνεργαστείς μαζί του, έτσι δεν είναι? Όχι, όχι, δεν τον πρόλαβα. Τον έχω δει σαν προπονητή του Άρη και έχω ακούσει πολύ καλά λόγια. Όπως και να έχει, πάντοτε το να ξεκινά σε λίγο μια προπόνηση την πρώτη με ένα καινούργιο προπονητή είναι κάτι το διαφορετικό. Αλλάζει λίγο την ατμόσφαιρα, το κλίμα, λίγο την ψυχολογία. Σίγουρα είναι αυτό το καινούργιο που νιώθεις ότι ξέρεις, μπαίνω στο γήπεδο και έχω κάτι καινούργιο. Ναι, ναι. Σωστά. Πάντως και για εσάς και για σένα που είσαι ένας νεαρός ηλικία αθλητής, αυτό το τέλος με τον Παναγιώτη Γιαννάκη, και μόνο αυτό θα σε ρωτήσουμε γιατί φαντάζομαι, γιατί δεν είναι και το αντικείμενό σου και δεν είναι εύκολο για τον οποιοδήποτε. Δεν ήταν εύκολο όμως γενικά το να μαθαίνει ένας αθλητής ότι διακόπτει τη συνεργασία με μια τεράστια προσωπικότητα όπως ο Παναγιώτης Γιαννάκης? Εντάξει, αυτά είναι οι δουλειές της διοίκησης και των ανθρώπων που χειρίζονται αυτά τα θέματα. Εμάς η δουλειά μας είναι να καταθέτουμε την ψυχή μας μέσα στο γήπεδο, να παλεύουμε κάθε φάση και να προσπαθούμε για το καλύτερο. Ναι. Χθες τι πήγε στραβά στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ? Το είχατε το παιχνίδι μέσα στα χέρια σας, νομίζω, με εκείνο το 64-57, αλλά στο τέλος το έκλεψε ο αντίπαλος με ένα τελευταίο μεγάλο σούτ που έκανε ο Ζάρας. Νομίζω ότι ήταν ένα από τα παιχνίδια τα οποία χαίρεται ο κόσμος να βλέπει τέτοιους αγώνες. Ήταν παιχνίδι στο τελευταίο σουτ. Από την πλευρά μας ήμασταν λίγο άτυχοι στο τέλος γιατί δεν μπήκανε μερικές βολές. Ο ΠΑΟΚ έβαλε κάποια πολύ δύσκολα και κρίσιμα σουτ και το μάτς κρίθηκε στις λεπτομέρειες και σε ένα rebound και σε ένα σουτ. Ναι. Θύμισε πολύ νομίζω το μάτς με τον Κόρυφο. Χειρότερο ήταν νομίζω. Ή χειρότερο ήταν. Τώρα αυτό δεν μπορώ να το πω εγώ, απλά ήταν και αυτό ένα σουτ, ένα παιχνίδι που κρίθηκε στο σουτ. Εντάξει, σαν ντέρμπι όπως είναι Άρης ΠΑΟΚ, έχει άλλη έγκλη το παιχνίδι, αλλά όπως την έχει η νίκη είναι νίκη, η ήττα είναι ήττα. Έτσι είναι. Το θέμα είναι τώρα, Βασίλη, πώς το αφήνεις πίσω σου το συγκεκριμένο, γιατί για κάτω ψέματα ο Άρης δεν έχει συνηθίσει να βρίσκεται τόσο χαμηλά στη βαθμολογία. Όχι, δεν έχει συνηθίσει, δεν ήταν ποτέ. Εντάξει, σίγουρα είναι μια δύσκολη και περίεργη φάση για την ομάδα, αλλά εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να παλέψουμε στη συνέχεια. Έρχονται παιχνίδια πολύ σημαντικά μπροστά μας, αρχίζει και ενωμένης από το Σάββατο, που πρέπει να εμφανιστούμε έτοιμοι και να φέρουμε το θετικό αποτέλεσμα. Νομίζω ότι η χθεσινή συμπαράσταση του κόσμου θα είναι ένας πολύ μεγάλος σύμμαχος και ένα τεράστιο κίνητρο και για εσάς να τουλάχιστον να ικανοποιήσετε αυτό το κόσμο, έστω και με το να πάρετε αυτά τα παιχνίδια που έχει ο Άρης, ειδικά στο Παλέ. Βέβαια, ο κόσμος ήταν πολύ σημαντική προσφορά του χθες στο παιχνίδι. Με τη φωνή του και τον παλμό του μας έδωσε όθηση και ενέργεια. Είχε εξαιρετική παρουσία στις κερκίδες και αυτό που θέλουμε εμείς στη συνέχεια είναι να είναι δίπλα μας, να μας στηρίξει, γιατί θέλουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι έχετε προπόνηση πολύ λίγο με τον καινούργιο σας προπονητή. Να ευχηθούμε καλή αρχή και φυσικά να πάρετε τα παιχνίδια που. Να το ρωτήσουμε αν έχει συνεργαστεί πουθενά με τον Κούτσα Αγγέλου. Όχι, αυτό το ρώτησε. Θα το είπε στην πρώτη στην αρχή. Όχι, όχι, δεν έχω. Είναι η πρώτη μου φορά που θα συνεργαστώ με τον Κούτσα. Θα μας κάνεις και ένα σχόλιο για τον Προμηθέα. Πολλοί λένε ότι είναι μαζί με το Λαύριο οι δύο καλύτερες ομάδες εκτός Θεσσαλονίκης Αθήνας ή οι ευχάριστες εκπλήξεις του πρωταθλήματος. Εντάξει, είναι δύο, και το Λαύριο και ο Προμηθέας είναι δύο ομάδες εξαιρετικές, με μεγάλο ρόστερ. Εμείς αυτό που έχουμε να κάνουμε είναι να ετοιμαστούμε σωστά και να δώσουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Ξέρουμε την κρισιμότητα του παιχνιδιού και πρέπει να παρουσιαστούμε έτοιμοι. Πριν σε αφήσουμε, τελευταία ερώτηση. Συζητήσατε καθόλου με τους συμπαίκτες σας για τις εξελίξεις, την αποχώρηση του coach Γιαννάκη, την έλευση του coach Αγγέλου? Μιλήσατε καταρχήν με τον coach που έφυγε? Ή από τα μίντια και εσείς τα μάθατε? Και εμείς έτσι, όπως τα λέτε, από το ίντερνετ. Εντάξει, γίνανε όλα τόσο γρήγορα που και εμείς δεν προλάβαμε πότε έγινε το ένα, πότε ήταν το άλλο. Έγιναν τόσο γρήγορα που και εμείς τώρα θα συναντηθούμε όλοι μαζί και θα το δούμε το θέμα. Είμαστε. Ωραία, Βασίλη, καλή επιτυχία και να γυρίσει η κατάσταση με νίκη από το Σάββατο. Ευχαριστούμε πολύ.